Και τώρα περνάμε στον δεύτερο μενταλιστ. Ποιος είναι, για να μου το δώσω τη σκέψη, είναι ο... Από πι. Από πι, μπράβο. Πεντραμ. Δραμ. Είπε στο πιο τουλάχιστον. Είναι ο Πεντραμ, λοιπόν. Στην πρώτη του εμφάνιση τα έβαλε με τα μαχαίρια. Στην δεύτερη εμφάνιση ήταν αντιμέτωπος με τα όπλα. Ενώ σήμερα θα τα βάλει με τους σκορπιούς. Κάτι τεράστιους σκορπιούς, 2,5 μέτρα περίπου. Αποκλειστικά εδώ στη σκηνή του Γιούρι Γκέλλερ, του διαδόκου του Γιούρι Γκέλλερ. Σκορπιούς που δεν έχετε ξαναδεί. Είμαι υπερβολικός. Οκ, μου λέει ο Πέτρος ότι είμαι υπερβολικός. Πάντως είναι επικίνδυνη σκορπιοί. Με τους δίδυμους πότε θα τα βάλει για να ξανάρθω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο της προηγούμενης εμφάνισης του Πέντραμ. The stage is yours. Σήμερα κατάφερα να επηρεάσω τις αποφάσεις τριών καλεσμένων με απόλυτη ακρίβεια. Pedram's act was a unique act because it is so unusual to see a mentalist asking to be shot at. Ο Πέντραμ ήταν το πρώτο πείραμα που συμμετείχα. Είχα και μεγάλη νευρικότητα και αυτό φάνηκε και στην κάμερα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα έριχνα με paintball. Μάλιστα το στόχευσα εδώ, στο στήθος, και τον πέτυχα ψηλά στο λαιμό. Όλα αυτά δεν μπορώ να εξηγήσω πώς μπόρεσε να τα μαντέψει και για μένα και για τους άλλους καλεσμένους. Ήταν πραγματικά κάτι που με εντυπωσίασε πολύ. Όταν άνοιξα το φάκελο και είδα τα χρώματα που διαλέξαμε και τους αριθμούς, εντάξει, εκεί εντυπωσιάστηκα. Ο Πέντραμ με το πείραμα με το paintball με έπεισε, γιατί πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή είχα σκοπό να το χτυπήσω στο γόνατο. Έτσι, γιατί με τη σκοποβολή, τέλος πάντων, πίστευα ότι μπορούσα να χτυπήσω το γόνατο αν ήθελα, αλλά τελευταία στιγμή για κάποιο λόγο αποφάσισα να το χτυπήσω στην καρδιά. Και γι' αυτό ακριβώς εντυπωσιάστηκε, γιατί άλλο είχα σχεδιάσει και άλλο τελικά επέλεξα να κάνω το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και αυτό ήταν το σημείο που με εντυπωσίασε περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Πέντραμ. Ξέρεις, παρατήρησα αρκετή αναστάτωση στα παρασκήνια πριν το σοου απόψε. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά έχει να κάνει με κάτι που θα χρησιμοποιήσεις στο πείραμά σου. Τι θα μας δείξεις απόψε? Απόψε, χρησιμοποιώντας τον κίνδυνο, θα σας αποδείξω πόσο πολύ εμπιστεύομαι την ικανότητά μου να ξεχωρίζω αλήθεια από ψέματα. Are you ready for this? Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ναι. Πέντραμ, the stage is yours. Χριστίνα, έλα σκηνή. Χαλάρωσε. Δεν μπορώ. Χαλάρωσε, λέει. Για αρχή. Ναι. Πολύ σημαντική αρχή. Θα θέλω να δω πώς δουλεύει το μυαλό σου. Αυτή τη στιγμή αργά. Για να το κάνω αυτό θέλω να πεις δύο φράσεις. Η μία αλήθεια και η άλλη ψέματα. Ναι. Αλήθεια, όπως για παράδειγμα είμαι ο Πέντραμ και είμαι 22 ετών. Ναι. Να σου πω την ηλικία μου θα είναι το ψέμα. Μία αλήθεια, οποιαδήποτε. Είμαι η Χριστίνα. Μου κάνει. Θέλω να το επαναλάβεις. Είμαι η Χριστίνα. Τέλεια. Και ένα ψέμα, όπως για παράδειγμα, είμαι ξανθός. Είμαι αστροναύτης.
Ξανά, λίγο πιο αργά. Είμαι αστροναύτης. Πολύ ωραία. Όπως βλέπεις, έχουμε ένα διάδρομο. Μία διαδρομή που αποτελείται από 12 κουτιά. Ναι. Ή αλλιώς, 4 τριάδες. Ναι. 4 βήματα για μένα, πάνω σε μία επικίνδυνη διαδρομή που εσύ, με τη βοήθεια ενός ειδικού και πολλών θανατηφόρων σκορπιών, θα δημιουργήσει για μένα. Οκ. Okay. Ας μπει ο ειδικός. Θα ήθελα να ελέγξεις αυτό το μαντίλι από κάθε μεριά, οπωσδήποτε, για να δεις αν μπορείς να δεις μέσα από αυτό. Όχι, δεν μπορείς να δεις. Ωραία. Θέλω να ελέγξεις και τα αυτιά μου, αν έχω κάποιο είδος ακουστικού. Όχι. Τέλεια. Λοιπόν, όση ώρα θα δένω εγώ τα μάτια μου, θέλω εσύ να λες τον ειδικό μέσα σε ποια κουτιά θα βάζεις σκορπιούς. Okay. Δεν χρειάζεται να κλείσεις κάποιο σκορπιό, μη φοβάσαι. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι σε κάθε τριάδα θέλω να υπάρχει μία θέση ελεύθερη. Δηλαδή ένα ασφαλές βήμα για μένα. Εντάξει. Κατανοητός. Θα σου πω πότε να ξεκινήσεις. Μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Όταν είσαι έτοιμη, ενημέρωσέ με. Όπως βλέπεις, στο τέλος του διαδρόμου υπάρχουν 3 στρώματα μεγάλα. Ναι. Και μία δεξαμενή. Ναι. Θα ήθελα τώρα να πεις στους υπεύθυνους, να δείξεις μάλλον, πάνω σε ποιο στρώμα θες να τοποθετήσουν τη δεξαμενή. Όταν είσαι έτοιμη, πες μου. Ο ειδικός ας γεμίσει τη δεξαμενή με σκορπιούς.